Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Νεκτάριο Πετεβίν, ο οποίος είναι στο Skype. Τον βλέπουμε με εικόνα. Νεκτάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νεκτάρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στην κυρία και στους κυρίους. Καλησπέρα ιδιαίτερα και στο Γιάσον τον Λουκά. Καλησπέρα. Και να πούμε ότι ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει κάπως το στάτους του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Και δίνει και ένα νέο μήνυμα σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεστε νέο μοντέλο που υπάρχει πλέον στην Κυπριακό ποδοσφαίρο, που πρέπει όλοι να το βλέπουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νεκτάριε, ισοπαλία. Τέταρτη, αν είμαι σωστός, στην σειρά για το ΑΠΟΕΛ. Άκουγα και τον Πανίκο χθες που έκανε τα σχόλιά του στο Sport FM που δουλεύει. Μάλλον βήμα σημειωτών για τον ΑΠΟΕΛ. Συμφωνείς, και αν συμφωνείς, τι πρέπει να αλλάξει το ΑΠΟΕΛ για να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα? Κοίτα, αυτό είναι το πρωτάθλημα το οποίο διανύουμε αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεσαι ότι τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες, ακόμη και αν έχουν τη μορφή του αίτητου, ισούνται με μία νίκη και με δύο ήττες. Άρα, σαφώς, δεν είναι αποτελέσματα τα οποία μας βοηθούν ιδιαίτερα, ως μια ομάδα η οποία έχουμε πάρα πολύ υψηλούς στόχους. Και δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να κοιτάζουμε το δάσος και όχι το δέντρο και να αρχίσουμε να παίρνουμε βαθμούς για να είμαστε μία από τις ομάδες που θα μπει στην πρώτη εξάδα. Και το λέω αυτό το πράγμα γιατί, αν κοιτάξει κάποιο τον βαθμολογικό πίνακα αυτή τη στιγμή, θα δει ότι υπάρχουν 7 ομάδες πέραν από τις τρεις πρώτες, την ΑΕΚ, τον Απόλλωνα και τον Άρη, που είναι από τους 19 βαθμούς, που είναι η Ανόρθωση, και μέχρι τις 14 που είναι η Δόξα. Είναι 5 βαθμοί αυτοί και 7 ομάδες ουσιαστικά που είναι σε απόσταση πολύ σε σχέση με τις τρεις θέσεις που είναι στην πρώτη εξάδα. Αυτό το πράγμα, όπως αντιλαμβάνεστε, σε κάνει να σκέφτεσαι διπλά και τριπλά ότι θα μπορούσε να συμβεί αν μια από αυτές τις ομαλίες ήταν νίκη. Αλλά στο ποδόσφαιρο, όπως άκουγα πολύ καλά και τον Γιάννη τον Λουκά να αναφέρεται προηγουμένως στη σχέση με τις πιθανότητες του ΑΠΟΕΛ για το πρωτάθλημα, ο Γιάννη Λουκά είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ο οποίος είναι ρεαλιστής. Ναι, μες στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορεί να πεις ποτέ, αλλά τουλάχιστον στην βαθμολογία τα μαθηματικά είναι που μετράνε. Και δυστυχώς των τελευταίων καιρών, παρά το ότι αξίζουμε περισσότερα, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει δικαιότητα. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει δικαιότητα και δεν βάλεις περισσότερα γκολ από τον αντίπαλο, τότε δεν θα πάρεις τους βαθμούς που θα μπορούσαν να σου αναλογούν σε σχέση με την αγωνιστική σου εμφάνιση. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε άμεσα. Γιατί αν θέλουμε να ορίζουμε τη μοίρα μας, θα πρέπει να παίρνουμε τους βαθμούς. Και ας μην μας λένε ότι είμαστε την καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Ήρθε πλέον, ξέρεις, σε μια φάση το πρωτάθλημα, ναι, που δεν χρειάζεται να είσαι καλώς, να έχει καλή αγωνιστική εμφάνιση και να συμβιβάζεσαι με την ισοπαλία. Πρέπει να προσπαθείς να μην έχεις τόσο καλή και να πάρεις βαθμούς. Σωστά. Ούτως ή άλλως δεν θα το θυμάται κανένας την άλλη εβδομάδα. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα πάρεις βαθμούς. Νεκτάριε, ένα λεπτό από τον Πανίκο μου. Νεκτάριε, έγινε πολύ κουβέντα χθες για την διαιτησία. Άκουσες τι είπε λίγο νωρίτερα, φαντάζομαι, ο Φάνος Κινής. Υπήρξε ανομοιομορφία στις αποφάσεις του διαιτητή. Είναι η θέση του Απόλλωνα. Η θέση του ΑΠΟΕΛ ποια είναι? Κοίτα, θεωρώ ότι γενικότερα ο Απόλλωνας παρουσιάζει έτσι μια ανακατασκευή των δηλώσεων του τις τελευταίες 48 ώρες. Γιατί είχαν μια δόση υπερβολής. Ακόμη και αν εστιάζει τα παράπονα της η ομάδα του Απόλλωνα τις δύο κίτρινες κάρτες, θα ακούσουν τους ειδικούς τι θα πούν. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα τύχει αναφορά για καμία διαιτητική απόφαση, γιατί και η κίτρινη κάρτα την οποία δέχθηκε ο Φιλιώτης ως δεύτερη και αποβολή είναι ξεκάθαρη, είναι ο ρυθμός της δεύτερης κίτρινης κάρτας. Άρα δεν είναι καμία ουσία να μιλάμε για την διαιτησία σε αυτό το παιχνίδι. Για το μόνο που θα μπορούσαμε να μιλούμε είναι για το γεγονός ότι πάλι ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Θεωρούμε ότι ήμασταν η μοναδική ομάδα που μπήκε στο γήπεδο με τη σκέψη στη νίκη, αλλά και με τη θέληση για την νίκη. Και δυστυχώς πήραμε όσα πήρε και ο Απόλλωνας τελικά, που δεν είχε ακριβώς το ίδιο προσανατολισμό. Νεκτάριε, τα παλιότερα χρόνια ο ΑΠΟΕΛ, ακόμη και μέσα από νίκες, άμα δεν έπαιζε καλά, και εκείνη η περίοδη που κατακτούσε τα πρωταθλήματα,
την στιγμή που έκανε δύο σερί άσχημα αποτελέσματα, έμπαινε φοβερή πίεση από τον κόσμο και νομίζω ότι τα έχει ζήσει και το έχει εισπράξει και εσύ προσωπικά. Σήμερα ο ΑΠΟΕΛ δεν μπορεί να κερδίσει. Καταλαβαίνουμε ότι παίζει καλά, δεν υπάρχει εκείνη πίεση και το ερώτημα μου είναι το εξής. Πώς εισπράττεται αυτή την στήριξη που δίνει ο κόσμος, που είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός και το λέω αυτό αντιπαραβάλλοντας πριν από μια πενταετία παρόμοια αποτελέσματα δεν υπήρχε περίπτωση να σας στηρίξει κάποιος. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο ότι ακόμη για την απόλυτη επταετία, αν έκανες ισοπαλία ή δύο συνεχόμενες ισοπαλίες, αυτό μπορεί να μοιάζει λίγο και με το τέλος του κόσμου. Αλλά πρέπει να πούμε κάτι πανικό. Παρά το ότι ο Αποελίστα συνήθισε στις επιτυχίες, δεν έπαψε ποτέ να είναι φίλαθρος και οπαδός μιας ομάδας η οποία δεν έχει ιστορία των τελευταίων 10 χρόνων που είναι γεμάτη από επιτυχίες. Ναι. Είναι φίλαθρος και οπαδός μιας ομάδας από τις ιστορικότερες και τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην Κύπρο. Καταλαβαίνω πλήρως το σκεπτικό σου και πρέπει να πω ότι ειδικά αυτόν τον χρόνο το ότι εισπράττουμε από τον κόσμο μέσα στο γήπεδο, στις κερκίδες, στην υποστήριξη είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό και είναι, θα έλεγα, και μια απόδειξη πως υπάρχει και φύλαθλη οπαδική παιδεία στην Κύπρο, δηλαδή να πάμε για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε οπαδοί των επιτυχιών, αλλά είμαστε οπαδοί αυτής της ιδέας του ΑΠΟΕΛ και σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, γιατί είναι δύσκολη στιγμή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σε σχέση με το ότι έχουμε μάθει τον ΑΠΟΕΛ, τις επιτυχίες και τις κατακτήσεις τίτλων, να είμαστε δίπλα του. Και πραγματικά είναι και ένας από τους καταλυτικούς παράγοντες για να δούμε και την αλλαγή στην εικόνα, την αγωνιστική μοίρα του ΑΠΟΕΛ τις τελευταίες αγωνιστικές. Κλείνοντας, Νεκτάριε, την κουβέντα μας, συναντηθήκατε με τον Σοφρόνη Αυγουστή για μεταγραφές. Έχετε συζητήσει, ξέρετε πόσους παίχτες θέλει ο Σοφρόνης Αυγουστή για την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, πέραν από την μία που λογικά θα είναι κίνηση center back. Έχει ζητήσει κάτι περισσότερο? Κοίτα, είμαστε μια ομάδα η οποία παράγουμε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια τις τελευταίες 7 αγωνιστικές διψήφιων αριθμών ευκαιριών και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι είναι και το μεγαλύτερο μας πρόβλημα αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουμε καταλήξει στο ποιο θα είναι το μεταγραφικό πλάνο. Γιατί θα σας πω κάτι που είπε ο κύριος Αυγουστή χτες. Έχουμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που για διάφορους λόγους δεν είχαν είτε την ευκαιρία είτε την ετοιμότητα να μπουν μέχρι στιγμής και να αποδείξουν την ποιότητά τους. Άρα δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση για αριθμό μεταγραφών, δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση για συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ναι, με θα υπάρξει αν, όπως είπε σωστά και ο κ. Τουγκά προηγουμένως, εξέβρεση ποδοσφαιριστή καλύτερο από αυτούς που έχουμε προσθήκη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κοιτάζουμε αυτούς που έχουμε και έχουμε σημαντικά παιχνίδια ακόμη να δώσουμε μέχρι και το τέλος του Γενάρη. Σωστά. Και μετά όλους τους άλλους. Ας αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε δίνοντας την ευκαιρία τώρα που είμαστε καλύτερα από την προηγουμένως, που μπαίνουν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές μέσα, να δούμε το υλικό μας, γιατί πιστεύουμε ότι οι δυνατότητες μας είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έχουμε δείξει αυτή τη στιγμή. Καλό σου βράδυ, Νεκτάρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές και σε σένα και στην οικογένειά σου.